Η έκθεση που ξεκινά στις 11 Δεκεμβρίου και κρατάω στις 6 Μαρτίου του 2022 λέγεται Radium Palace. Τη διοργανώνει η K Gold Temporary Gallery μαζί με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και είναι στη μόνιμη πια στέγη της γκαλερίας, στην Αγία Παρασκευή. Είναι μια έκθεση σύγχρονης τέχνης, στην οποία το κοινό θα δει το έργο περίπου 20 καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχουμε καταξιωμένους δημιουργούς αλλά και νέα ταλέντα. Θα δούμε έργα τέχνης σε διάφορα μέσα και κλίμακες. Θα δούμε φωτογραφία, βίντεο, γλυπτά, εγκαταστάσεις, συμμετοχικά δρόμενα, performance, αλλά και μουσική και χορό. Είναι έργα τα οποία προϋπήρχαν και έτσι απαντούν στα θέματα της έκθεσης, αλλά υπάρχουν και νέες αναθέσεις που φτιάχτηκαν δηλαδή τα έργα ειδικά για τη διοργάνωσή μας. Η έκθεση Radium Palace δανείζεται το τίτλο της από το μόνιμο θρυλικό ξενοδοχείο των Θερμοπηγών Κουρτζή, ένα ξενοδοχείο που κατασκευάστηκε το 1911 ως ένας χώρος θεραπείας και αναζωογόνησης, γιατί υπήρχαν και τα υδροθεραπευτήρια. Μπορούμε να πούμε ότι ίσως ήταν το πιο σημαντικό αρχιτεκτόνημα της εποχής, που ωστόσο είχε πολύ σύντομο βίο γιατί καταστράφηκε και κάηκε ολοσχερώς λίγο μετά την κατασκευή του. Μόνος είναι μια ιστορία η οποία δεν γνωρίζει αρκετά το κοινό της Λέσβου, γιατί απλούστατα δεν είχε ιστορία, δεν άφησε μνήμες. Τα εγκαίνια της έκθεσης είναι το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου στις 7 η ώρα, είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Πέρα από τα έργα της έκθεσης, τα οποία στην ουσία απαντούν στο ερώτημα που αφήνει αυτό το κενό του Radium Palace, δηλαδή πώς μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα για θεραπεία, για αναζωογόνηση, για χαλάρωση, για τόνωση του σώματος σε μια εποχή που ο COVID και η τεχνολογία έχει διευρύνει τα όρια του φυσικού σώματος, το σώμα μας έχει καταπονηθεί πολύ. Πώς μπορούμε να το χαλαρώσουμε, και οι καλλιτέχνες απαντούν σε αυτό το ερώτημα. Επομένως, πέρα από τα έργα τους, θα δούμε και performance μουσικής και χορού, ενώ την επόμενη μέρα, την Κυριακή, έχουμε μια παράλληλη δράση στο Eresian Hotel and Hammam Spa στην Ερεσό. Θέλουμε μέσα από τις δράσεις μας να εξαπλωθούμε σε όλο το νησί, ιδίως σε μια περίοδο πολύ δύσκολη και λόγω COVID και λόγω του χειμώνα. Θέλουμε να δώσουμε ζωή λοιπόν μέσα από την τέχνη και θα κάνουμε μία εκδήλωση, ένα πρωινό στην ουσία, που θα γίνουν και αναγνώσεις από τους καλλιτέχνες. Επομένως, το κοινό μπορεί να έρθει να γνωρίσει τους καλλιτέχνες και να φέρει μαζί του ένα βιβλίο που τον εμπνέει, που τον χαλαρώνει, που τον θεραπεύει. Αυτή είναι στην ουσία η δεύτερη φορά που η K Gold Temporary Gallery συνδιοργανώνει πολιτιστικές δράσεις μαζί με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία δείχνει έμπρακτα πως ο σύγχρονος πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει ένα μοχλό ανάπτυξης για τον τόπο μας. Την έκθεση επιστηρίζουν επίσης και το Υπουργείο Πολιτισμού, μια συνεργασία που ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να δείξουμε ότι η σύγχρονη τέχνη έχει αυτή τη δύναμη να αναδεικνύει αξίες των καιρών μας και θέλουμε πολύ να φέρουμε τη σύγχρονη τέχνη κοντά στο ευρύ κοινό. Η K Gold Temporary Gallery ξεκίνησε το 2014 εδώ στη Λέσβο ως νομαδική πλατφόρμα. Δεν είχε μόνιμη στέγη, επομένως άλλαζε χώρους στο νησί αλλά και εκτός νησιού. Αυτό που έκανε ήταν να παράγει εκθέσεις, performance, προβολές, εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους αλλά και εκδόσεις. Από το 2019 είχαμε την ανάγκη να αποκτήσουμε μια μόνιμη στέγη, μια μόνιμη βάση που το κοινό θα αναγνωρίζει ότι είμαστε εκεί. Επομένως, είμαστε στην Αγία Παρασκευή. Είμαι πολύ χαρούμενος και νιώθω πολύ περήφανος που το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αναγνώρισε το έργο που έχω κάνει στο κομμάτι της επιμέλειας εκθέσεων και μέσα από το πρόγραμμα της Artworks με βράβευσε. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή αναγνώρισης όλης αυτής της πορείας και των κόπων και ελπίζω να είναι η αρχή και για άλλα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που η γκαλερί λέγεται Temporary Gallery, δηλαδή προσωρινή, στην πραγματικότητα φέτος το γεγονός ότι βρίσκομαι και εδώ πέρα στο νησί την έχει κάνει όχι προσωρινή αλλά σχεδόν μόνιμη, επειδή έχουμε καλλιτεχνικό πρόγραμμα συνεχές. Ετοιμάζουμε για την άνοιξη καλώς εχόντων των πραγμάτων, καινούργια έκθεση, επομένως συντονιστείτε για να μάθετε τα νέα μας.